είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα καντοπράξη με το χρόνο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πηγαίναμε για καλό ερωτικό κλίμα σήμερα όπως προαναγγείλαμε. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Αλλά δυστυχώς μια είδηση της τελευταίας στιγμής βάρινε το κλίμα, καθώς έφυγε από κοντά μας πριν από λίγα λεπτά. Ένας άνθρωπος από το χώρο του μπάσκετ, που όσοι είχαμε παίξει στον Πανιόνιο ήταν από τους πρώτους προπονητές μας. Εμένα με είχε προπονήσει για πολλά χρόνια προσωπικά. Έφυγε από τη ζωή, έχασε στη μάχη με τον καρκίνο, που ταλαιπωρούταν εδώ και πολλά χρόνια, ο Ίκαρος ο Φαντούρος. Όλοι τον ξέραμε σαν Ίκαρο. Είχε βγάλει πάρα πολλά ταλέντα, ήταν δίπλα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους προπονητές. Γενιές και γενιές τώρα έχουν περάσει από τα χέρια του. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του μπασκετικού Πανιωνίου. Τα συλληπιτήριά μας, να πούμε, στους οικείους του και σε όλη την οικογένεια του Πανιωνίου δηλαδή, και σε όλα τα παιδιά. Τι να πούμε, εντάξει, αυτές είναι δυσάρεστες ειδήσεις και είναι πραγματικά πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Και όλα αυτά εν ώψη του μεγάλου αγώνα που έρχεται μεθαύριο την Πέμπτη για το κύπελλο. Στις 4 παρατέταρτο ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την Πέμπτη σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3 για τους 8 του κυπέλλου Ελλάδος. Έχει επιστρέψει για τα καλά ο Πανιώνιος, είναι σε φοβερά ανωδική πορεία και όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι βασικά το μοναδικό έτσι φωτεινό σημείο στον αθλητισμό, στα αθλητικά τμήματα του Πανιωνίου αυτή τη στιγμή. Και είναι και σίγουρα μια πολύ ωραία ευκαιρία να τιμήσουμε έτσι τον Ίκαρο με μια πάρα πολύ ωραία νίκη. Έτσι, ναι. Σίγουρα θα το ήθελε και εκείνος. Ναι. Μπορεί η ομάδα του Πανιωνίου, δεν είναι απίθανο, έτσι. Ασχέτως ότι τη διαφορά δυναμικότητας στις κατηγορίες που παίζουν οι δύο ομάδες, αλλά σίγουρα ο Πανιωνίος είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Πέρα όμως φυσικά από το μπάσκετ, έχουμε καλές εξελίξεις στα υπόλοιπα αθλήματα και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Επιστρέψαμε στις νίκες μετά από κάποιες δύσκολες αναμετρήσεις που δεν φέραμε αποτελέσματα, τα θεμητά τουλάχιστον. Ναι. Πάμε όμως σιγά σιγά να μπούμε στα δικά μας. Έτσι, στα της πόλης. Θα σας αφήσουμε λίγο το μίνι αθλητικό ρεπορτάζ. Την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε τη δεύτερη γιορτή υιοθεσίας στο Δέσπο των Ζώων. Ναι, να πούμε και ήταν και πολύ κοντινά, δηλαδή μετά από λίγες μέρες. Νομίζω λίγες μέρες διαφορά είχαν η πρώτη με τη δεύτερη. Όχι. Να το κάνανε... Νομίζω η πρώτη ημέρα πρέπει να έχει γίνει πέρσι. Νομίζω ότι ξανακάνανε κάτι φέτος. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά είχε αρκετό κόσμο. Σίγουρα όχι όσο θα περιμέναμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω άποψη. Και σίγουρα δεν... φωτογραφία ότι έχω δει. Και σίγουρα δεν πήρε και τη διάσταση που θα έπρεπε να πάρει, γιατί πρώτα έγινε και μετά το επικοινωνήσανε στον κόσμο, να πούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω, είναι μια δράση που οφείλουμε να κάνουμε. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Υπάρχουν πάρα πολλά ζώα χωρίς ιδιοκτήτη, υπάρχουν όλες οι φιλοζωικές είναι γεμάτες. Και δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν επιλέγουν τις φιλοζωικές για να υιοθετήσουν ένα ζώο και προτιμούν να αγοράσουν κάποιο. Ισχύει αυτό. Δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει, είναι το marketing που έχει χτιστεί γύρω από τα κατοικίδια ζώα, να το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι δύσκολο να αλλάξεις τις συνειδήσεις του κόσμου και το πώς το βλέπει κάποια οικογένεια. Βέβαια, ο κόσμος τώρα πια είναι πιο ευαισθητοποιημένος και θέλει να προσέξει λίγο παραπάνω, δηλαδή είναι πιο υπεύθυνος. Δεν θα πάει να πάρει ένα σκυλάκι και να το βασανίζει, να το παραμελεί κτλ. Δηλαδή τώρα πια το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά, νομίζω, οι οικογένειες όσο περνάνε τα χρόνια. Κοίτα, αυτό είναι κάτι που νομίζω πως δεν θα εκλείψει ποτέ. Πάντα θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, να πούμε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα και γράφονται, την Κυριακή υιοθετήθηκαν πάνω από 15 σκυλιά. Από νέους μυρνιώτες, όπως αναγράφει. Σημαντικό νούμερο, θα έλεγα. Είναι όχι μόνο σημαντικό, είναι πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω, για μένα είναι εντυπωσιακό. Δεν περίμενα τέτοιο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν περίμενα τέτοια ευαισθητοποίηση. Και μπράβο σε όσους υιοθέτησαν. Γιατί έτσι όλοι μαζί κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να βρουν σπίτι όλα τα σκυλιά που χρειάζονται βοήθεια. Και μακάρι να δούμε σύντομα και άλλες τέτοιες δράσεις και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Καλά, ναι, και δεν χρειάζεται να περνάει ένας χρόνος για να γίνεται. Εντάξει. Μπορούν να το κάνουν και πιο συχνά. Άρα υιοθέτησες την άποψή μου. Ότι καλά θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ήταν σε δύο μέρη ή σε ένα. Αυτή η δεύτερη μέρα τέλος πάντων. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπως και να έχει πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Γιατί ειδικά ο Δήμος Νέας Μπρίνης που θέλει να έχει και ένα φιλοζωικό προφίλ, καλό θα είναι να το υποστηρίζει κιόλας, να μην είναι μόνο στις 5 φωτογραφίες. Κοίτα, άμα θες να μιλήσουμε για τα φιλοζωικά αισθήματα του Δήμου μας, δεν θα τα πάμε πολύ καλά. Είναι μία δράση η οποία γίνεται μία φορά το χρόνο, αν μπορούμε να πούμε ότι καθιερώθηκε. Σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα δεν πάμε καλά. Καλά, όχι. Ισχύει αυτό. Δεν πάμε καλά ως Δήμος σε στηρώσεις, δεν πάμε καλά ως Δήμος σε φροντίδα. Αν πας σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο θα δεις πάρα πολλά σπιτάκια. Μιλάμε τώρα κυρίως για αδέσποτες γάτες, γιατί το θέμα με τη σκυλιά είναι πολύ περίεργο στην Ασμύρνη. Και δεν χρειάζεται, πέρα από τον ένα σκύλο που έχει απομείνει στην πλατεία, δεν χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη αυτή. Γιατί είναι και αλήθεια. Τον τίγρη στην πλατεία και όλα το φροντίζουν οι περαστικοί. Ναι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Στο θέμα με τις γάτες πάντως να επανέλθω. Ότι άμα δεις δήμους όπως το Φάλιρο, ο Άλυμος, το τι δουλειά έχουν κάνει σε σπιτάκια για να μπαίνουν το βράδυ γάτες, για να σιτίζονται καθ' όλη τη μέρα. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Εμείς έχουμε βάλει καμιά δεκαριά, μπορεί να λέω και πολλά σπιτάκια, γύρω-γύρω από την πλατεία, πάνω στην πλατεία, τα οποία είναι παραμελημένα, είναι βρώμικα, σε λίγο θα είναι και σκουριασμένα. Καλά, ναι. Με βροχή και υγρασία θα είναι χάλια. Και δεν υπάρχει πραγματικά κάποια φροντίδα από το Δήμο. Όλα τα επιμελούνται εθελοντές που αγαπάνε τα ζώα. Που ακόμα και στο κομμάτι των εθελοντών έχουμε θέμα. Γιατί βλέπουμε έτσι νεότερες εξελίξεις σχετικά με εκείνο το μπιφ που είχε γίνει για εκείνο το μπαζάρ που είχαν κάνει στην πλατεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και συνέχεια. Γιατί θα κινηθούν δικαστικά τελικά, έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά από τη φιλοζωική οργάνωση, τέλος πάντων, που στην αρχή είχε προβληθεί ότι εκείνη θα το αναλάβει και μετά πήγανε και καλύψανε το μπάνερ, το διαφημιστικό με μια ταινία και γράψανε από πάνω ότι είναι κάποιος άλλος, ας πούμε, που το κάνει. Κάποιος ανύπαρτος είναι η αλήθεια, δηλαδή δεν το ξέραμε εμείς αυτό το πράγμα ότι υπάρχει στη Νέα Σμύρνη. Και βλέπουμε ότι ακόμα και στο κομμάτι των εθελοντών πάσχουμε και εκεί, δηλαδή σε αυτή την πόλη ακόμα και στο εθελοντικό το κομμάτι, το φιλοζωικό, βλέπουμε ότι υπάρχει, πώς να το πούμε, υπάρχει μια υποψία διαπλοκής, διαφθοράς, όλα τα αρνητικά που κουβαλάει το πολιτικό. Κοίτα, για μένα εκεί δεν μιλάμε, μιλάμε για κάτι άλλο. Οι εθελοντές είναι οι άνθρωποι της κάθε μέρας που βγαίνουν, βάζουν τροφή στα ζώα. Και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να φαινόμαστε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε ότι βάζουμε φαγητό σε 10 γατιά. Αυτό το πράγμα είναι περιττό. Επίσης, είχε αρχίσει από το Δήμο και μοιραζόταν σε πάρα πολλούς εθελοντές δωρεάν γατοτροφή. Ναι. Για να μπορούν να σιτίζουν τις γάτες της Νέας Μύρνης, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι. Αυτό μου έχει μεταβληθεί πως έχει σταματήσει. Και έχει σταματήσει ο Δήμος να προμηθεύεται και κατά συνέπεια να μοιράζει γατοτροφές όπως γινόταν στην αρχή. Στην αρχή που είχε πάρει έκταση, που είχαμε φτιάξει το περίφημο γραφείο Πανίδας. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει σταματήσει αυτό. Ναι, αλλά στη γιορτή οι υιοθεσίες πήγαν να φωτογραφηθούν. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Αυτό λέμε. Ο εθελοντής δεν φαίνεται συνήθως.
Ναι, αλλά άμα είσαι και υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πας να φωτογραφηθείς ότι παρευρέθησες. Ας πούμε. Αλλά παρευρέθησες, αλλά οι γατοτροφές τις κόβουμε. Εντάξει. Άσε μωρέ τα γατάκια, δεν πειράζει. Να είναι καλά οι εθελοντές που λες και εσύ, οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας που θα δώσουν κάτι από το στέρημά τους για να φάνε τα γατιά και τα σκυλιά. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, θα σας αφήσουμε για λίγο τα φιλοζωικά και ας περάσουμε σε ένα άλλο θεματάκι που έχει προκύψει. Με ένα φίλο που μας έχει στείλει ναι. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρώτη φορά βλέπω εγώ. Και άμα ήταν σε περίπτωση κάποιου άλλου που δεν γνώριζα, δεν θα ήξερα πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσω. Μιλάμε για ένα φίλο αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι αμαία. Κινείται με αναπηρικό αμαξίδι. Έτσι, ναι. Πριν μία εβδομάδα του ήρθε επιστολή από το Δήμο ότι έχει περάσει η προθεσμία και πρέπει να ξυλώσει τις πινακίδες για το αυτοκίνητό του που είναι αναπηρικό. Αναπηρικό αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Το κόλλημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Της κοινωνικής υπηρεσίας. Της κοινωνικής υπηρεσίας, πολύ σωστά. Κοινωνικής, έτσι, που νοιάζεται για το κοινό καλό και το. Ναι. Ναι, το πρόβλημα για το οποίο δεν μπορεί, όπως γράφει, να του ανανεώσει την άδεια για να έχει αναπηρική θέση στάθμευσης, είναι πως το σπίτι στο οποίο διαμένει. Δεν του ψηφίζει, μάλλον. Άλλο αυτό. Συγκεκριμένος δεν ψηφίστηκε στην Νέα Δημήτρη. Το σπίτι στο οποίο διαμένει μου, ναι. Δεν είναι γραμμένο στο όνομά του, αλλά είναι στο όνομα της αδερφής του. Και για τον λόγο αυτό του γίνεται σύσταση πως πρέπει να αφαιρέσει τις πινακίδες, καθώς δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δεν ξέρω πώς θα ακούς αυτό. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα, αν δεν έχει σπίτι στο όνομά σου και είσαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν δικαιούσε θέση στάθμευσης. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Αν έχεις τα φράγκα και έχεις και σπίτι στο όνομά σου, τότε ναι, βεβαίως. Άρα οδηγούμαστε στο όπου φτωχός και η μοίρα του. Άσχετα αν είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, αν είναι όρθιος στα πόδια του, αν είναι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Εντάξει, τουλάχιστον είναι γελίο. Εγώ έτσι θα το χαρακτήσω, δεν μπορώ να το χαρακτήσω αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορώ να του λες ότι, ξέρεις τι, επειδή μένεις στο σπίτι της αδερφής σου και ας είσαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν δικαιούσε θέση αναπηρική. Μα κάτι τέτοια πράγματα σε εξοργίζουν. Δεν μπορεί. Και ο ίδιος έχει προσπαθήσει με το πολύ ευγενικά να διευθετήσει το θέμα, τους έχει εξηγήσει πώς είναι η κατάσταση. Αλλά και δεν έχει λάβει κάποια Αν ήταν όμως γραμμένος στα τευτέρια τους και τους ψήφιζε, θα του είχαν δύο θέσεις εκεί μπροστά. Πολύ πιθανό. Όχι πολύ πιθανό, είναι πολύ σίγουρο ότι θα είχε γίνει έτσι. Ορίστε. Βρήκαμε την ευκαιρία να γίνουμε ερωτικοί. Ναι. Και μάλλον θα γίνει ερωτικός και ο κόσμος προς εσάς. Γιατί δεν έχετε καταλάβει λίγο τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Εγώ το χαρακτηρίζω απλώς, δεν ξέρω, γελίο, απάνθρωπο. Χωρίς λογική, αδιανόητο, δεν ξέρω πώς να το πούμε τη σήμερα ημέρα. Κοίτα, εμένα με προβληματίζει πιο πολύ το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε άνθρωπο ο οποίος είναι σε αναπηρικό αμαξίδι. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις στη Νέα Σμύρνη που ανήκουν στην κατηγορία αμαία. Και δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά κάποιες είναι σε ανθρώπους που δεν το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι σε ανθρώπους που έχουν καταφέρει να φτιάξουν τα χαρτιά προκειμένου να είναι βολεμένοι και να έχουν μια θέση παρκαρίσματος κάτω από το σπίτι τους. Ναι, επειδή γίνεται αυτό, εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι κακός λες δεν μ' αρέσει που το λέω. Όχι, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε γιατί είναι άδικο. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι που δεν δικαιούνται, ας πούμε, πραγματικά δεν δικαιούνται να έχουν θέσεις. Γιατί μπορεί να την χάνουν της οποιαδήποτε εύνοιας, ας πούμε. Και ο άνθρωπος που το έχει πραγματικά ανάγκη είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Να του λέμε, εντάξει, θα σου ξυλώσουμε τις πινακίδες, γιατί το σπίτι είναι της αδερφής σου που μένεις. Δεν είναι δικό σου. Αλήθεια.
Είναι ανεξήγητα, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω κάπως σε καμία των περιπτώσεων. Και, και κακώς δεν προβάλλουμε και τους άλλους που μπορεί να παρανομούν. Δηλαδή, άμα η κοινωνία δεν αλλάξει, όσο η κοινωνία θα είναι άρρωστη και θα είναι στη λαμογιά, στο συμφέρον, στο έλα μωρέ, κάντο έτσι να πούμε και εγώ θα σε ψηφίσω, θα σου φέρω και 100 σταυρούς και φτιάξε με μένα και εντάξει. Όσο η κοινωνία είναι άρρωστη, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά δεν είναι κάπου, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Φυσικά πρέπει να σταματήσει. Αλλά δηλαδή πόσο ερωτικοί θέλετε να γίνουμε, όχι μόνο εμείς και ο κόσμος, πόσο ερωτικός θέλετε να γίνει πάνω σας για να σταματήσετε να είστε έτσι, να λειτουργείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι συνάνθρωποι στην κοινωνία μας, αλλά και εσείς που είστε σε θέση ισχύως. Δεν είναι τουλάχιστον, αφού κάνετε αυτό που κάνετε και εξυπηρετείτε δικούς τους ανθρώπους, δώστε μια προτεραιότητα στους ανθρώπους που το έχουν όντως ανάγκη. Μα προφανώς. Λύστε πρώτα αυτό το πρόβλημα, το υπαρκτό, και μετά δώστε. Εντάξει, τι να πω. Τώρα εκεί. Εντάξει. Κακός πάλι. Εννοείται κακός. Πολύ κακός. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και φαντάζομαι ότι προφανώς και ο άνθρωπος θα το τραβήξει. Έχουμε φτάσει να κυνηγάμε τα αυτονόητα. Α, πραγματικά αυτονόητα. Δηλαδή, είναι στον απειρικό αμαξίδι ο άνθρωπος και δεν έχει, λέει, θα σου ξυλώσουμε τις πινακίδες. Δεν δικαιούσε. Α, και μία παρένθεση, αφού συζητάμε επί του θέματος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μόλις είχε πάρει την άδεια για αναπηρική θέση, προμηθεύτηκε ο ίδιος πινακίδες. Α, ωραία. Καθώς από το Δήμο είχαν περάσει κάποια χρόνια και δεν είχαν τοποθετηθεί. Και του είπανε να φτιάξει εκείνος πινακίδες για να τις βάλει. Γιατί δεν προλαβαίνουν. Και κερατάς και δραμένος, δηλαδή. Μπράβο. Αλλά αυτοί είστε. Εντάξει. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάποια χρόνια τώρα. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει. Δεν μας αφήνετε να γιάσουμε, εγώ θα πω. Δεν ξέρω, έχεις να πεις κάτι άλλο ή να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, ας πούμε, έτσι, λοιπόν, τη light, την ελαφριά εκπομπή σήμερα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ακόμα, αλλά για να σας προειδεάσω, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει το κινητό του στη Wikipedia και γράφει Άγιος Βαλεντίνος. Μα γιατί μόνο όχι, αυτό θα σας πω. Δεν θέλετε να και μάθετε. Θα σας αφήσω στα χέρια του. Να πω έτσι, πρωτού πάμε στα πιο ερωτικά. Να πω ότι εμείς με το σύλλογό μας πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε σε μία καμπάνια που αφορά και ευρύτερα το πρόβλημα της προσβασιμότητας γενικότερα στην πόλη μας. Εντάξει, έτσι μια πολύ μικρή παρένθεση. Σύντομα θα κάνουμε αυτή την καμπάνια, θα το ανακοινώσουμε και πολύ ευχαρίστως να έρθετε να την υποστηρίξετε, γιατί στο τέλος είναι, αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο όλους. Που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μας αφορά όλους. Γιατί έχουμε πει και θα το ξαναλέμε πολλές φορές ότι αμαία δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ακριβώς έτσι. Αμαία μπορεί να θεωρηθεί και κάποιος ηλικιωμένος, αμαία μπορεί να θεωρηθεί μια έγκυος γυναίκα, κάποιος που περπατάει με το καρότσι του. Έτσι. Και όλοι δυνητικά. Όλοι, πραγματικά. Πραγματικά. Και τώρα αφού είπαμε τα πιο σημαντικά, να περάσουμε λίγο στον Άγιο Βαλεντίνο που είναι και της ημέρας. Είναι 14 Φλεβάρι. Μου έχεις ντυθεί και στα κόκκινα σήμερα. Έχω ντυθεί και στα κόκκινα. Σας ήρθα έτοιμος, ωραίος, με το άρωμά μου. Να είναι εδώ έτσι και το κλίμα ερωτικό. Δεν ήξερα η αλήθεια είναι κάποια πράγματα εγώ για τον Άγιο Βαλεντίνο. Δηλαδή δεν ήξερα ότι είναι τόσο παλιός. Ότι, δηλαδή ο Άγιος Βαλεντίνος γεννήθηκε το 175. Δηλαδή απίστευτο. 175. Και πέθανε 14 Φεβρουαρίου του 273. Εκείνη την εποχή έζησε σχεδόν 100 χρόνια. Έλατε. Φοβερό. Δηλαδή και... Αυτό δεν... τα ακούω και εγώ πρώτη φορά τώρα. Δεν... Και όχι μόνο αυτό. Δεν πέθανε από φυσικά αίτια.
Τον κρεμάσανε. Διαπαγχωνισμού. Δηλαδή, πόσο θα ζούσε. Αλλά έτσι είναι, άμα είσαι ο Άγιος της αγάπης. Λέγεται τέλος πάντων ότι ζούσε σε ένα προάστιο εκεί της Ρώμης, της αρχαίας Ρώμης κτλ. Προστάτευε πολύ κάποια ζευγάρια, τους ερωτευμένους. Ήταν έτσι ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα αγαπητός. Και βλέπω εδώ πως ήταν και γιατρός. Ναι, ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ειδικά εκείνα τα χρόνια οι θρησκείες είχαν έτσι πολλά θέματα και μπορεί κάπου να ξέφευγες ή να εκτροχιαζόσουνα και θεωρούσουνα εχθρός, ας πούμε, της οποιασδήποτε καθιστικίας, έτσι, θρησκείας, να το πούμε. Δεν είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Άγιος Βαλεντίνος. Είναι της Ρωμαιοκαθολικής. Τώρα πώς το γιορτάζουμε εδώ, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση πολύ μεγάλη και η εμπορευματοποίηση όλη που έχει γίνει γύρω από το όνομα του Αγίου Βαλεντίνου είναι ακόμα μια γιορτή, θα έλεγα, που ίσως να έχει χάσει λίγο και την αξία της και το νόημά της, όπως οι περισσότερες οι γιορτές, γιατί όλες είναι καθαρά εμπορικές γιορτές τώρα πια, να βγούμε, να ψωνίσουμε, την τάδε προσφορά του Αγίου Βαλεντίνου, την τάδε προσφορά τα Χριστούγεννα και πάει έτσι ούτου καθεξής. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν να γιορτάσουν την αγάπη και τον έρωτα 14 Φλεβάρι. Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, μια παρένθεση. Ναι. Επειδή τα λες όλα αυτά. Ναι, μα έτσι. Εσύ σήμερα γιόρτασε. Εγώ γιορτάζω όλο τον χρόνο. Πολύ καλή απάντηση. Πώς φάνηκε. Τώρα έπρεπε να κατεβούν και τα γυαλιά. νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να, αυτό θα έπρεπε να ισχύει για όλους. Και η αγάπη δεν είναι. Η αγάπη δεν αφορά μόνο τον ερωτικό σου σύντροφο, ας πούμε. Η αγάπη είναι αγάπη. Μόνο τα παιδιά των λουλουδιών είχαν πιάσει το νόημα και το ξέρανε καλά. Εμείς εδώ τίποτα. Έτσι και μιας και λέμε για αγάπη, γιατί φύγαμε λίγο, πήγαμε στη Ρώμη τώρα, να ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ στη Νέα Σμύρνη. Ήθελα να το πω έτσι, αφού λέμε για την αγάπη και τέτοια μέρα. Έχω παρατηρήσει τελευταία ιδιαίτερη αγάπη και ερωτική διάθεση μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Δηλαδή γίνεται ένα... Όχι, βασικά όχι όλων. Ναι, όχι όλων. Βλέπουμε μία αγάπη έτσι, ένα ωραίο κλίμα, ερωτικό, ήρεμο, πράο, κοινές εμφανίσεις. Και πανερχόμαστε και σε ένα θέμα πολύ αγαπητό σε εμάς. Η πίτα ενώνει. Ναι. Η πίτα ενώνει, δηλαδή βλέπουμε σε πίτες τρεις υποψήφιοι δήμαρχοι από τους πολλούς, γιατί θα έχουμε ένα σωρό. Τρεις υποψήφιοι δήμαρχοι εμφανίζονται πολύ συχνά μαζί, δηλαδή κοινές εκδηλώσεις, κοινές φωτογραφίες. Ευχαριστήριο. Ευχαριστώ, σχόλια από κάτω, τι όμορφος, τι όμορφη, τι γλυκιά, εξαιρετική παρουσία. Δηλαδή... Και μιλάμε για τον επικεφαλής της ποιότητας ζωής, τον επικεφαλής της τροφής και την επικεφαλής του... Μαζί δυνατά. Μαζί δυνατά, ναι. Οι τρεις αυτοί υποψήφοι δήμαρχοι πολύ, έτσι, πολύ κοντά έχουν έρθει. Εγώ δεν είμαι κατά του να έρχονται κοντά πολλοί άνθρωποι. Είναι ωραίο, ειδικά τέτοιες μέρες ερωτικές. Να σου πω την αλήθεια, τα δύο από τα τρία τα περίμενα. Ναι. Το ένα δεν το περίμενα και θεωρώ πως ο συγκεκριμένος δεν είναι υπέρ του που παρευρίσκεται σε κοινές εμφανίσεις. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εντάξει, θα μου πεις μπορεί να τύχει. Αλλά θα τύχει μία στο τόσο.
Όταν η τύχη γίνεται συχνό φαινόμενο, πάβει να είναι τύχη. Είναι επιτυχία. Και δεν μιλάμε σε επίτες τρίτων, μιλάμε μεταξύ τους. Ναι, στον ναι. Στον κύκλο των τριών. Ναι. Είναι του ενός, ναι. Του άλλου και του παράλληλου. Ναι. Για μένα το περίεργο δεν είναι αυτό. Εντάξει, πες ότι... Εντάξει. Καλέσανε, θα πάει. Βέβαια θα μου πεις είναι και άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι. Τους άλλους δεν τους καλέσανε. Ναι, δεν ξέρω. Τι γίνεται εκεί. Και επίσης πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην εκδήλωση του ΤΑΔΕ και σε κάποιον άλλον που σε έχει καλέσει, ας πούμε, και υποτίθεται έχει καλές σχέσεις, να μην πηγαίνεις. Τέλος πάντων, μιλάμε γρίφους τώρα, δεν θα το αναλύσουμε παραπάνω αυτό. Αλλά εμένα αυτό που με εξέπληξε πιο πολύ είναι οι δηλώσεις αγάπης. Ναι. Γιατί όταν δημόσια υπάρχει στοιχομηθεία, είναι κάτι υποφόσκει εκεί πέρα, κάτι γίνεται. Δεν μιλάμε για ένα τάκτ απλό. Το τάκτ θα ήταν ωραία, εντάξει, okay, ήρθα, φτάνει μέχρι εκεί. Έδωσα το παρόν, έφυγα. Το να δίνεις το παρόν και το να κάθεσαι μετά να φωτογραφίζεσαι μετά από κάθε event και μετά να έχετε και δηλώσεις αγάπης έτσι και στοιχομηθεία, ωραία, όμορφη, δημόσια, κοινή θέα. Μας πάει ένα επίπεδο παρακάτω. Προφανώς, μας πάει και δύο επίπεδα παρακάτω. Και άμα είναι και πολύ, πολλά επίπεδα παρακάτω, γιατί λειτουργεί με γεωμετρική πρόοδο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι στο κλίμα των ημερών. Σε αυτό το επίπεδο, εικασίες μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε. Δεν ξέρουμε με σιγουριά κάτι. Καλά, προφανώς. Για να σας το μεταφέρουμε. Όχι, όχι. Εμείς κάνουμε ένα σχολιασμό αυτών που δείχνουν εκείνοι. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αν δεν ισχύει, μπορούν πολύ ευχάριστα να βγουν και να το διαψεύσουν. Οτιδήποτε δεν ισχύει. Αλλά θα μείνω στο κλίμα της ημέρας. Θα το θεωρήσω ως μια ερωτική πράξη, η πράξη αγάπης, να το πούμε έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ελπίζουμε να είναι μόνο για αυτές τις ημέρες του Φλεβάρι. Και να τουλάχιστον να υπάρχει μια έτσι, πώς να το πούμε, μια αυτοεκτίμηση, ας πούμε, και ένα επίπεδο ποιοτικά έτσι και πολιτικά υψηλό. Και να μην κατρακυλήσετε στα λιβάδια αγκαλιασμένοι όλοι μαζί. Δεν μας είπες όμως πριν κλείσουμε, ο Άγιος Βαλεντίνος είχε παιδιά, είχε γατιά, έχουμε κάποια έξτρα πληροφορία. Κάτσε, δεν ξέρω αν είχε, τι έκανε ο άνθρωπος, δεν ήμουν εκεί, δεν έβλεπα εγώ από την κλειδαρότρυπα. Ξέρω ότι είχε αφιερωθεί στο να βοηθάει τους ερωτευμένους, να προστατεύει κιόλας, να κρύβει κάποιους ανθρώπους που τους κυνηγούσε το κράτος, ας πούμε, να τους φυλακίσει, τους φρόντιζε, αστέγους, ξέρω εγώ, όσους ήταν βασανισμένοι. Ήταν ένας Άγιος της αγάπης. Και νομίζω ότι η αγάπη λείπει πάρα πολύ στις σημερινές ημέρες. Δεν νομίζω ότι θα τη δούμε πραγματικά ποτέ ξανά. Μπορεί να ακούω απεσιόδοξος, αλλά θεωρώ ότι η ανιδιοτέλεια και η αγάπη και όλο αυτό και η αλληλεγγύη και όλα αυτά δυστυχώς είναι περιορισμένα σε ένα επίπεδο εθελοντισμού και λίγων ανθρώπων ή μικρών ομάδων. Δεν ξέρω, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία μας και να τη δούμε την αγάπη ξανά. Είδα πάντως πέρα από την πλάκα που κάναμε τον Αγίο Βαλεντίνο. Εγώ νιώσα ότι με κάποιο τρόπο και εγώ πολλά από αυτά δεν τα ήξερα. Σαν να απομυθοποιήσαμε λίγο το πώς έχει καταντήσει να είναι αυτή η μέρα σήμερα, η γιορτή της εμπορικοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι εμπορική καθαρά. Γιατί νομίζω η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως και το Halloween που έχουμε υιοθετήσει, είναι δύο γιορτές που δεν γνωρίζουμε. Τι είναι. Η μία κιόλας την έχουμε πάρει, είναι έθιμο αλλονού και την έχουμε υιοθετήσει. Εντελώς άκυρη, έχουμε ξεχάσει, ναι. Το έθιμο το δικό μας της αποκριάς. Εντελώς, ναι. Δηλαδή, άμα το πάρεις, νομίζω και στατιστικά, περισσότεροι πλέον, για κάποιο λόγο τον οποίο κανείς μας δεν γνωρίζει,
γιορτάζουν το Halloween. Παρά τις απόκριες. Γιατί έχουν αμερικανοποιηθεί οι γενιές που έρχονται. Νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το, η παγκοσμιοποίηση, ας πούμε, που λένε και διάφοροι. Αυτό έχει ως στόχο. Να γίνουν κάποια μεγάλα εμπορικά έτσι, σημεία στο χρόνο μέσα, τα οποία θα είναι παγκόσμια, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αντίστοιχα και η οικονομία και η πολιτική σε ένα παγκόσμιο κοινό επίπεδο. Ας πούμε τώρα για τον Άγιο Βαλεντίνο, πολύ πιο κοντά στον Άγιο Βαλεντίνο ήταν αυτό που έγινε με την που πήγε η ΕΜΑΚ, ας πούμε, ελληνική στην Τουρκία. Ναι. Και αυτό που έδειχνε και έδινε ο τουρκικός λαός τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, αυτά ήταν δηλαδή πραγματικά αληθινή, ανιδιοτελής, αγάπη, αλληλεγγύη και βοήθεια. Αυτό ήταν κάτι που προφανώς πρέσβευε τότε ο Άγιος Βαλεντίνος. Και όχι να πάρουμε το σοκολατάκι και τα λουλούδια και την προσφορά, το δώρο, το κόσμημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να βγάλουμε 5 selfie και να ανεβάσουμε στο Instagram το story. Wow, St. Valentine's. Wow. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά λοιπόν. Κάναμε μάθημα. Μια διαφορετική εκπομπή. Γιατί όχι. Την έχουμε ανάγκη κι εμείς λίγο. Να ξεφεύγουμε. Έτσι φάνηκε. Όσο μας αφήνουν να ξεφύγουμε. Ναι. Γιατί βλέπεις δεν μας αφήνουν σχεδόν καθόλου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θες να πούμε χρόνια πολλά σε όσους το γιορτάζουν, σε όσους δεν ξέρω. Εγώ θα πω αγαπάτε αλλήλους, να αγαπιέστε όλο το χρόνο, ελεύθερα και ανεξάντλητα. Χωρίς περιορισμό. Έτσι, ανεξάντλητα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Thank you.